Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που μιλάω στην αίθουσα, δυστυχώς για την αντιπολίτευση, όχι για μας, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από την προηγούμενη φορά που μίλησα. Δεν θα επαναλάβω τις 10 συμφορές του Μωυσή, θα σας πω μόνο πράγματα που γίνανε μετά από αυτές τις αναφορές. Και θα πω ένα από τα χρηματοοικονομικά, ένα από την κατανάλωση και ένα από την πραγματική οικονομία. Τα spread όταν μίλησα στον προπολογισμό ήταν 4,01, τώρα είναι 3,88, σήμερα κλείσανε. Στην κατανάλωση, για όλους αυτούς και αυτές που δεν αποφασίσανε νηστεία και να είναι σύγχρονοι στυλίτες και να μην πάνε σε κανένα μαγαζί ή σε καμία αγορά, είχε εντυπωσιακή κίνηση. Το παρατηρήσαν όλοι και όλες ότι αυτά τα Χριστούγεννα έγιναν πολύ μεγάλες βελτιώσεις στην κατανάλωση. Αλλά δεν είναι μόνο η κατανάλωση, είναι η πραγματική οικονομία. Στις 2 Γενάρη βγήκε το καινούριο market. Να σας πω τι είναι το market για αυτός που είναι πολύ σημαντικός δείκτης για τη μεταποίηση, που ρωτάνε αυτούς τις όλες τις επιχειρήσεις τι περιμένετε, περισσότερες πωλήσεις ή λιγότερες πωλήσεις το επόμενο χρόνο. Ήταν ένα ρεκόρ από το 2008, αύξηση των παραγγελιών σε αυτές τις επιχειρήσεις. Άρα αυτά τα τρία στοιχεία που είναι μόνο, λέω, μετά από το προϋπολογισμό, δείχνουν γιατί είναι τα καλύτερα τα πράγματα. Τώρα στο θεσμικό πολιτικό επίπεδο, εχθές είχαμε το EWG, που ήταν η συζήτηση για τα προαποτούμενα, που γράφατε το καλοκαίρι και λέγατε το καλοκαίρι και εφημερίδες όλες στον αέρα η διαπραγμάτευση. Πήγε πολύ καλά το EWG, τα προαποτούμενα είναι σε μια καλή σειρά και άρα είμαστε εντός των στόχων, εντός του χρονοδιαγράμματος που σας έχουμε περιγράψει, ένα χρονοδιάγραμμα που τελειώνει με την τρίτη αξιολόγηση, που αρχίζει η συζήτηση για το χρέος και τη διευκρίνηση του χρέους για να μπορούμε να βγούμε από τις αγορές, που θα γίνει και συζήτηση για πόσο θα είναι η δόση και αν θα έχει και ένα κομμάτι για τα buffers, αυτά τα αποθέματα για να μπορούμε να βγούμε από τις αγορές, για να συζητήσουμε πώς θα βγούμε από αυτό το μνημόνιο. Και βέβαια έχουμε ένα νομοσχέδιο μπροστά μας που για πρώτη φορά δεν έχει νέα μέτρα. Γιατί όπως συμφωνήσαμε με τον καλό συνάδελφο κύριο Δήμα εχθές, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είπε ότι δεν έχει καινούρια μέτρα το 2018, αλλά δεν υπάρχει καινούρια μέτρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Και άρα πρέπει τώρα να μιλήσω για αυτό το νομοσχέδιο και θα πω λίγα πράγματα, γιατί δεν άκουσα πολλά πράγματα. Μάλιστα μου έμεινε η εντύπωση, ακούγοντας πολλές ομιλίες και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και από τη Νέα Δημοκρατία, ότι έγινε κάποια παραξήγηση, κάποιο ατύχημα στις σημειώσεις σας και οι συνεργάτες σας, αντί να σας δώσουν την ομιλία που είχατε για αυτό το νομοσχέδιο, σας δώσανε την ομιλία είτε για το προϋπολογισμό του 2018, είτε για το προϋπολογισμό του 2017, είτε για το κλείσιμο της αξιολόγησης, της δεύτερης αξιολόγησης. Αλλά πολλά πράγματα για αυτό το νομοσχέδιο πραγματικά δεν άκουσα. Οπότε πάμε να συζητήσουμε τα πράγματα που πραγματικά θέσατε. Αρχίζω με το μεγάλο θέμα των επιδομάτων, την παιδική φτώχεια, την ανακύκλωση της φτώχειας που λένε οι σύντροφοι του ΚΚΕ. Αυτό το λύσαμε. Ότι λύσαμε και σας εξήγησα, δεν σας έχω πει, ακούστε πρώτα, σας είπα με πολύ καθαρό τρόπο ότι κάναμε μια επισκόπηση δαπανών και η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν όλη αυτή η ανασκόπηση, όλα τα λεφτά που κερδίσαμε από σπατάλες να πάνε στην κοινωνία και ιδιαίτερα στα παιδιά. Το κλείνουμε αυτό. Άρα δεν μπορεί να είναι ανακύκλωση. Δεύτερον, η κριτική που έχουμε υποστεί, εκτός ότι αγνοεί ότι 730.000 οικογένειες θα έχουν περισσότερα χρήματα,
εκτός ότι αγνοεί τι έκαναμε για το αφορολόγητο, ειδικά για τους τρίτεκνους και τους πολυτεκνούς, εκτός ότι αγνοεί πώς φτιάξαμε το μέρισμα ακριβώς για να ευνοήσει περισσότερο τις οικογένειες με 3, 4 και 5 παιδιά, εκτός ότι αγνοεί αυτό που κάνουμε για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, που θα προφανώς θα βοηθήσει τις οικογένειες με 3, 4 παιδιά, είναι μια κριτική που λέει, και αυτό είναι που σηκώνω τα χέρια, ότι εμείς το κάναμε αυτό το νομοσχέδιο για πελετειακούς λόγους. Ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Μάλιστα, ο κύριος Βορύδης μας είπε ότι έχουμε απέχθεια για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Δύσκολο για μένα που έχω 3 παιδιά, αλλά το αφήνουμε. Αλλά ότι το κάνουμε για πελετειακά. Δεν μου λέτε, όταν εσείς αποφασίσατε να κάνετε παρέμβαση για τα επιδόματα των παιδιών και δεν κάνατε τίποτα για το πρώτο και το δεύτερο παιδί και τα δώσετε όλα στους τρίτεκνους και στους πολύτεκνους, αυτό δεν ήταν πελετειακό? Όταν αποφασίσατε ότι το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί θα παίρνει τα διπλά του πρώτου, αλλά το τρίτο παιδί θα παίρνει 6 φορές του δεύτερου, αυτό δεν ήταν πελετειακό? Ήταν μια στρατηγική. Έχετε κάποιον, δεν λέω προοδευτικό κοινωνικό επιστήμονα, κάποιον επιστήμονα που λέει ότι πρέπει το πρώτο παιδί να παίρνει 1, το δεύτερο το παιδί να παίρνει 2 και μετά να πάει στο 12. Ότι αυτή είναι η πολιτική που θέλετε? Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι αυτό που γίνεται είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό επιτέλους να έχουμε μια πολιτική για το παιδί. Και για τις εργαζόμενες γυναίκες. Συγγνώμη που μιλάω έτσι για τις γυναίκες, γιατί κανονικά θα έπρεπε να ήταν για τους εργαζόμενους άντρες και γυναίκες, αλλά σε αυτή την κοινωνία είμαστε, και για τις εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και για τα παιδιά τα ίδια. Γιατί όλες οι μελέτες, μα όλες οι μελέτες που έχουμε, λένε ότι το κακό για τα παιδιά και οι ανισότητες που δημιουργούνται όταν οι 20 και 30 και 40 αρχίσαν όταν ήταν 5 και 6 και 7 και 8. Και άρα είναι τεράστια σημασία για το μέλλον του τόπου να έχουμε μια πολιτική για το παιδί, μια πολιτική για το παιδί που δεν εξαντλείται, όπως σας έχει πει η κυρία Φωτίου, και στα επιδόματα. Πάω τώρα στο, μια που πιάσαμε το πελετειακό κράτος, στους κανόνες που βάζουμε στο κτηματολόγιο, στους κανόνες που βάζουμε για τα λατομεία, στους κανόνες που, τους νέους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ελέγξουν το νέο τρόπο αδειοδότηση. Και επαναφέρω ένα ερώτημα που έβαλε ο καλός συνάδελφος Γιώργος Σταθάκης όταν σας έκανε μια πολύ μεγάλη ανάλυση για το νέο ενεργειακό πλαίσιο. Ποια από αυτά δεσμεύεστε να πάρετε πίσω? Ποια από αυτά τα θεωρείτε ότι είναι κανόνες, τις οποίες είναι της Λατινικής Αμερικής που είμαστε εμείς και εσείς θα φέρετε τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες? Πείτε μας, γιατί εγώ δεν βλέπω γκρίζες ζώνες, εγώ βλέπω ένα πλαίσιο που για 40 χρόνια το υποστηρίξατε με φανατισμό και αυταπάρνηση γκρίζων ζωνών για να μπορούν να γίνονται κάτω από το ραντάρ πράγματα και βλέπω μια κυβέρνηση που έρχεται και βάζει κάποιους κανόνες. Πείτε μας ευθέως. Ποιους από αυτούς τους κανόνες θα τους πάρετε πίσω εσείς που είσαστε οι Ευρωπαίοι? Άλλο θέμα για την απεργία. Επαναλαμβάνω το επιχείρημα που είπε η κυρία Χτσιόγλου. 80 εργαζόμενοι, 50% αυτό που ήταν το άρθρο 4 του Πασόκ παλιά που το πήραν πίσω, αυτό που υποστηρίζει τώρα ο κυρίος Βορύδης, ότι χρειάζεται 50% των εγγεγραμμένων για να περάσει μια απεργία. Σε ένα εργοστάσιο με 80 ανθρώπους, αν συμμετέχουν οι 40, για να γίνει απεργία πρέπει να είναι 40-0. Τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε για την κατάργηση της απεργίας. Με τη δική μας αλλαγή, το ίδιο παράδειγμα, 80 εργαζόμενοι, 40 είναι παρόντες, περνάει η απεργία 25-15. 25 υπέρ, 10 κατά και 5 αποχή. Αν είναι πρόβλημα αυτό για να γίνει η απεργία όπως λέτε, τότε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
Πρέπει μαζί να συζητήσουμε γιατί το εργατικό κίνημα έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που δεν μπορεί να φέρει 40 από τους 80 εργαζόμενους για να μπορεί να το παλέψει και να κερδίσει μια απεργία με 25, 15, 5. Και να συζητήσουμε μερικά προβλήματα που υπάρχουν στην νομοθεσία που έχουν επιβληθεί. Να συζητήσουμε την ανεργία που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Αλλά να συζητήσουμε όμως και συνδικαλιστικές πρακτικές. Και μιλάω σε εσάς, ξέροντας ότι οι συνδικαλιστικές πρακτικές που έχουμε κληρονομήσει και εσείς και εμείς δεν έρχονται ούτε από το ΚΚΕ ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να κάνουμε μια τέτοια σοβαρή συζήτηση. Να μην λέμε ότι καταργούμε τις απεργίες. Πάω τώρα στο υπερταμείο, που λέμε ότι θα μπει εκείνη η επιχείρηση και η άλλη επιχείρηση στο υπερταμείο. Να σημειώσω ότι μπαίνουν στο υπερταμείο. Δεν μπαίνουν στο ΤΑΙΠΕΔ. Άρα δεν είναι απαραίτητος προς ιδιωτικοποίησης. Ιδιωτικοποίηση. Και δεν είναι εδώ ο καλός συνάδελφος, κύριος Βορύδης, που μου έδωσε κομπλιμέντο εχθές, που μου είπε ότι με γνώρισε... Θα θέλω 3-4 λεπτά, κυρία Πρόεδρο. Που μου είπε ότι με γνώρισε ότι του φάνηκα καλό παιδί και μετά είχα 5 χρόνια παρένθεση και με αριστερισμούς και υπερβολές και τώρα έρχομαι στον καλό δρόμο. Θα του πω όμως του κυρίου Βορύδη ότι του ξαναδίνω και εγώ, ανταποδίδω το κομπλιμέντο. Στα 10-15 χρόνια που θα είναι στην αντιπολίτευση, θα λέει αυτά που λέει, αλλά όταν θύει στα 15 χρόνια, θα επιστρέψει και θα υποστηρίζει τέτοιες επιχειρήσεις, όχι να πάνε για ανασυγκρότηση, για αναβάθμιση, χωρίς πελετειακό κράτος διαμεσολάβηση, αλλά για να είναι για τις ιδιωτικοποίησεις. Θα επιστρέψει μετά από αυτό το λαϊκίστικη παρένθεση και θα μιλάει ξανά τι καλό πράγμα είναι οι πληστηριασμοί και πώς πρέπει να προχωρήσουν και τι είναι αυτός ο αριστερίστικος λόγος που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τους πληστηριασμούς. Για τους πληστηριασμούς πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη συζήτηση με πολύ πιο νυφάλιο τρόπο που κάνουμε, να εξηγήσουμε όπως εξήγησα όταν σας έφερα την τροπολογία τι σημαίνει να γίνει κάτι με ηλεκτρονικό τρόπο αντί για φυσικό τρόπο, πως αυτό από μόνο του δεν αλλάζει ούτε τις προτεραιότητες, ούτε τους κανόνες και δεν χαλάει καθόλου το προστατευτικό κλειό που υπάρχει. Αν θεωρείτε ότι δεν είναι αρκετό αυτό το προστατευτικό κλειό, αν δεν θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Και να σας πω κάτι, να μην υπάρχουν όμως και άλλες διαστρεβλώσεις. Να μην λέμε δηλαδή ότι 31 Δεκεμβρίου του 2018 τελειώνει ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη, γιατί δεν ισχύει. Γιατί και 30 Δεκεμβρίου να είσαι μέσα, όχι να έχεις την δικαστική απόφαση, αλλά να έχεις την αίτηση και να έχεις την προστασία για 20, για 30 χρόνια, ό,τι αποφασίσει το δικαστήριο. Αν δεν φτάνει αυτό, να το συζητήσουμε. Πάω λίγο στα καζίνο και αυτή η σπέκουλα για το ότι δίνουμε καινούργια ευκαιρία να δανείζονται από το καζίνο. Δεν είπαν οι καλοί συνάδελφοι που ανησυχούν τόσο πολύ γι' αυτό ότι είναι το δάνειο για πάνω από 50.000. Για πάνω από 50.000. Οπότε μιλάμε για ανθρώπους του τζόγου που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Δεν νομίζω ότι αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Να επισημάνω ότι οι δύο άδειες σε Μύκονο και Σαντορίνη θα γίνουν με νομοτεχνική εποχικές. 8 μήνες το χρόνο, Μάρτιο με Οκτώβριο. Καταλαβαίνουμε το ζήτημα των τοπικών κοινωνιών και έτσι η λειτουργία των καζίνων θα επιτρέπεται μόνο τους μήνες με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Η άδεια στην Κρήτη υπήρχε με νόμο από το 1994 και δεν δόθηκε. Η άδεια στη Φλόρινα έχει ήδη δοθεί, οπότε δεν κάνουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή. Και να πούμε ότι και εδώ μπαίνουν κανόνες που υποστηρίζουν την προστασία των θέσεων εργασίας, κανόνες που προσελκούν μεγαλύτερες επενδύσεις και λειτουργούν περισσότερες επιχειρήσεις και άρα θα έχουμε περισσότερο έσοδα με λιγότερους φόρους. Και ένα για τους εργαζόμενους
ο κύριος Στογιαννίδης και άλλοι βουλευτές μας θέσανε το θέμα των εργαζομένων και όπως σας είπα πριν όταν την κατέθεσα την νομοτεχνική βελτίωση θα παίρνουν αν κλείσει ένα κασίνο για 2-3 μήνες το χειμώνα το 70% των αποδοχών του για αυτές τις μήνες που ήταν πάγιο αίτημα των εργαζομένων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με όλα αυτά βλέπετε ότι έχει αλλάξει και η ατζέντα, το βλέπετε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Δεν το λέτε και full house από την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση που έλεγε ότι δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, ότι μας πιέζεται, ότι όταν μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών υπάρχουν δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συζήτηση που κάνουμε αυτό. Το αφήνω στην πάντα. Το λέω όμως γιατί. Γιατί δείχνει πού είναι η πρώτη και η δεύτερη αξιολόγηση που γινόταν ο χαμός και οι συζητήσεις και όλοι οι βουλευτές θέλανε να μιλήσουν και ήταν εδώ γεμάτα τα έδρανα. Δεν γίνεται αυτό γιατί έχετε καταλάβει κι εσείς ότι αλλάζει η ατζέντα. Έχετε καταλάβει ότι έχετε μπροστά σας μια κυβέρνηση με σοβαρότητα, μια κυβέρνηση που δεν πουλάει φούμαρα, που λέει ότι έχει δυσκολίες, που ξέρει ότι θα έχει και στο μέλλον εμπόδιο, αλλά που προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, όχι μόνο αναπτυξιακά, προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα και κοινωνικά, και γι' αυτό είπα αυτό που είπα για τα επιδόματα, που προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα δικαιωματικά. Αυτά που έγιναν χθες, προχθές, πότε ήταν με το νόμο για το Σαρία, που έφερε ο κύριος Γαβρόγλου, ήταν και αυτό μια τομή. Και γιατί αναγκαστήκαμε εμείς να κάνουμε όλα αυτά τα προβλήματα που λιμνάζουν τόσα χρόνια. Γιατί. Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν την πρόθεση πάντα να έχουν το ρητό ποτέ μην κάνεις σήμερα από αυτό που μπορεί να κάνεις αύριο. Και εμείς λέμε ποτέ μην κάνεις αύριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα και αυτό το λέμε και για την κοινωνία και για την οικονομία και για τον κόσμο που υποστηρίζουμε, που νομίζουμε ότι θα δει καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ πολύ.